Βρισκόμαστε στο κτίριο της Παλιάς Βουλής, όπου ο κύριος Φώτης Σαραντόπουλος παρουσιάζει το καινούργιο του βιβλίο «Εμπρός δια της Λόγχης». Προσκυνηριώτατε, αρχηγέ, φίλες και φίλοι, πατέρες και μητέρες που είστε εδώ των παιδιών για τα οποία γράφηκε αυτό το βιβλίο, για να κοινωνικήσω, η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο αυτό γράφηκε για τους παππούδες και τους γονείς μας, για να τους τιμήσουμε αυτούς, και για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, για να μάθουν καλύτερα από εμάς την ιστορία. Γιατί εμείς τη μάθαμε... Κοντά μας έχουμε τον κύριο Φώτη Σαραντόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου «Εμπρός δια της Λόγχης». Κύριε Σαραντόπουλο, συγχαρητήρια για το καινούριο σας βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια τι ακριβώς λέει το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό είναι συνέχεια του προηγούμενου που διαπραγματευόταν το τι έγινε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Και στο βιβλίο αυτό έχουμε το πρώτο μέρος του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου. Την εξιστόρηση δηλαδή των γεγονότων της εποχής εκείνης. Κυρίως ειδωμένη μέσα από τα μάτια και από τις εμπειρίες αυτών που τις έζησαν, των στρατιωτών, των αξιωματικών. Αυτό είναι η βάση του και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά συμπεράσματα που μπορούν να βγουν και για τη σημερινή ακόμα εποχή. Αρκεί να θυμάται κανείς ότι πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, που ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της σύγχρονης Ελλάδας μετά το 1821, η Ελλάδα είχε περάσει από καταστάσεις που μοιάζουν πάρα πολύ με τις σημερινές, όπως ήταν η χρεοκοπία του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος του 1898, έχοντας μάλιστα μεσολαβήσει και ο λεγόμενος ατυχής πόλεμος του 1897, μια εθνική καταστροφή δηλαδή. Κράτησε 1797-1798. Στο 1898 τελειώνει η διαπραγμάτευση και φεύγει από το πολιτικό προσκήνιο ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, γίνεται μια πραγματικότητα. Ενώ εδώ η διαπραγμάτευση αυτή κρατάει τώρα 5 χρόνια. Και η χώρα έχει υποστεί πολύ μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που υπέστη λόγω της χρεοκοπίας μέχρι την αυτοκολλία που χρεοκοπήσαμε μόνοι μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σκυλακάκη Θεόδωρο, πρόεδρο της Δράσης και ευρωβουλευτή. Χαίρετε. Γεια σας. Θα θέλαμε να μας πείτε έτσι δύο λόγια για το βιβλίο που παρουσιάστηκε πριν από λίγο και θέλω να μου πείτε αν βρίσκετε ομοιότητες των γεγονότων που περιγράφονται στο βιβλίο τότε και σήμερα. Να σας πω, ομοιότητες υπάρχουν και είναι ένα πολύ καλό βιβλίο γιατί έχει βάθος ιστορικό, δεν είναι απλώς ένα μυθιστόρημα και όταν διαβάσει κανείς τα παραρτήματα που αφορούν το Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο οι ομοιότητες ξεπηδούν μπροστά στα μάτια του, γιατί και εκείνη την εποχή είχαμε μπει το 1898 μετά τον χαμένο ελληνοτουρκικό πόλεμο σε διεθνή οικονομικό έλεγχο και τη χρεοκοπία, όπως και τώρα είμαστε σε χρεοκοπία και σε διεθνή οικονομικό έλεγχο. Η διαφορά όμως είναι πρώτον ότι μετά από εκείνο το διεθνή οικονομικό έλεγχο και με κάποια χρόνια που πέρασαν ανασυγκρότησης του κράτους, η Ελλάδα έκανε ένα άλμα προς τα μπρος. Και η δεύτερη διαφορά είναι ότι εκείνος ο έλεγχος, η διαπραγμάτευση που ήταν προϋπόθεση για την εθνική ανασυγκρότηση, τελείωσε σε ένα χρόνο. Η καθημερινή συνήθεια το μπάνιο δεν μπορούσε να καταστάσει την ερώτηση. Και έμπαινε με φόβο και τον νικούσε το φόβο αυτό στη διάρκεια της μάχης. Τον νικούσε με την αίσθηση του καθήκοντος. Και με την αίσθηση, αν θέλετε, με την παρακίνηση του άλλου που ήταν δίπλα του. Στην μάχη του Πυλικής Λαχανά είχαμε φοβερές απώλειες αξιωματικούς. Και μάλιστα σε ανώτερους αξιωματικούς υπήρξε και το παράδειγμα. Η περίπτωση Σταρματάρχη που σκοτώθηκε από ψηφολόγη μέσα σε εθνικό χαράκωμα. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανέστα στα ελληνικά δεδομένα, τα παγκόσμια. Σταρματάρχης. Από το κτίριο της Παλαιάς Βουλής και την παρουσίαση του νέου βιβλίου του κυρίου Φώτη Σαραντόπουλου «Εμπρός δια της Λόγχης» για το nstv.gr.